Να περάσουμε τώρα σε σχόλια και ειδήσεις από την επικαιρότητα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα από τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίγκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι, αν και με πάρα πολύ ζέστη, καύσωνα. Έτσι. Υψηλές θερμοκρασίες, λοιπόν, που καταγράφονται και στη δική μας την περιοχή. Σήμερα λίγο καλύτερα τα πράγματα ήταν. Ωστόσο, το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, η αλήθεια είναι ότι λουζώσουν στον υδρότα αν περπατούσες έξω, έστω και για λίγα λεπτά της ώρας. Από την άλλη όμως και στο εσωτερικό, Βαγγέλη, το πολιτικό θερμόμετρο επίσης χτυπάει κόκκινο. Μία απόσυρση υποψηφιότητας που δεν νομίζω να την περιμέναμε. Φυσικά αναφέρομαι στην κυρία Τζέννη Ταπρατζικίλια και την απόσυρση υποψηφιότητας του συνδυασμού Δημοτική Αναγέννηση από τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε την κυρία Κίλια στο στούντιο του RTV να μας πει περισσότερα για αυτή την απόφαση. Όμως σήμερα θεωρώ ότι αξίζει ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Σαφώς και αξίζει, καθώς δεν ήταν, θεωρώ, μια απλή αποχώρηση αυτή ακριβώς της κυρίας Τζέννη Ταπρατζικίλια. Είναι μια αποχώρηση που θα έχει κομβικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, στα πολιτικά δρόμενα, τα αυτοδιοικητικά δρόμενα του Δήμου Άρτας. Και το λέω αυτό γιατί η κυρία Τζέννη Ταπρατζικίλια ήταν αυτή που στην ουσία στον δεύτερο γύρο του 2019 στις αυτοδιοικητικές εκλογές αντιμετώπισε τον Χρήστο Τσιρογιάννη, τον Νίνα Δήμαρχο. Mm-hmm. Οπότε και τώρα, παρότι υπήρξαν φημολογίες και στο πιο πρόσφατο παρελθόν ότι δεν θα κάνει το ψηφοδέλτιο, δεν θα προχωρήσει η κυρία Ταπρατζή και προσπαθούσε να οργανώσει το ψηφοδέλτιό της και σε συνεργασίες είχε προτείνει να προχωρήσει με ομάδα ανθρώπων αλλά και της είχαν προταθεί συνεργασίες, όλα αυτά φαίνεται ότι χάλασαν, όπως λέει το ρεπορτάζ, τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, συνεργασίες και συνέργειες που πήγαν να δημιουργηθούν στον κεντροαριστερό χώρο για κάποιους λόγους, τους οποίους αφήνει να εννοηθεί στην ανακοίνωσή της η κυρία Ταπρατζή, διαμόρφωσαν την τελική της απόφαση. Μια απόφαση η οποία ήρθε ξημερώματα Δευτέρας, χθες το βράδυ αργά, το δελτίο τύπου απεστάλλει, νομίζω, 3 η ώρα τα ξημερώματα. Σωστό. Γενικότερα ήταν μια δύσκολη βραδιά και για την κυρία Ταπρατζή, η οποία δεν φημίζεται ότι παίρνει αποφάσεις εν θερμό. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν καλά σκεπτόμενη η απόφασή της για να αποχωρήσει, όπως λέει η πρώτη λέξη στην ανακοίνωσή της, για να αποσύρει την υποψηφιότητα ως υποψήφια δήμαρχος Αρταίων και μάλιστα με ένα 42% που εκλέχθηκε στις εκλογές του 2019 τη δεύτερη Κυριακή. Έτσι. Τώρα, η ανακοίνωση της Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι μακροσκελής και μέσα αναφέρει πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρει και αφήνει αιχμές στον κεντροαριστερό χώρο που δεν μπορούσε να συνασπιστεί. Αναφέρει και αφήνει αιχμές για ανθρώπους που στην ουσία συμφώνησε μαζί τους το προηγούμενο διάστημα για να οργανώσουν ένα καλό ψηφοδέλτιο και στην πορεία οι συγκεκριμένοι δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους και πάρα πολλά πράγματα. Ας αφήσουμε λίγο μια-δυο μέρες έτσι να καταλαγιάσει η σκόνη του ρεπορτάζ, όπως λέμε, και των ανακοινώσεων, για να επισέλθουμε σε πιο, έτσι θα έλεγα, αναλυτικό ρεπορτάζ και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε και τι οδήγησε τελικά την κυρία Τζέννη Ταπρατζή να αποσύρει την υποψηφιότητά της σήμερα 17 Ιουλίου. Τώρα να παραμείνουμε, όπως είπες και εσύ, στο χώρο της αυτοδιοίκησης των Δήμων Αρταίων, στη συνέλευση που επίκειται αύριο και στα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα, βέβαια περισσότερα από τα social media, ξέρεις, από αναρτήσεις που γίνονται από ορισμένους, πως αύριο πρόκειται να ανακοινωθεί ως υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Παναγιώτης Καραγιώργος, έτσι. Ο δικηγόρος, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένουμε να δούμε αυτή την απόφαση, αυτή την ανακοίνωση.
στέλεχος της κεντροαριστεράς, ο κύριος Καραγιώργος, με ένα πλούσιο παρελθόν και επί Δημαρχίας Οικονομίδη, αλλά και με τα νέα δεδομένα πλέον που υπάρχουν στον κεντροαριστερό χώρο, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πέρασε από χίλια μύρια κύματα η ανακοίνωσή του για το αν θα είναι αυτός που θα οδηγήσει το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Αρταίων. Μέχρι στιγμής το ρεπορτάζ λέει ότι αυτός θα είναι ο εκλεκτός, διότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν κρούσεις και προς τον κύριο Βασίλη Τσίρκα, τον έτερο δικηγόρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην Άρτα. Τελικά δεν ευδοκίμησαν αυτές οι προσπάθειες και αναμένουμε πλέον τον κύριο Πάνο Καραγιώργο αύριο να ανακοινωθεί επίσημα εκτός σοβαρού απροόπτου. Δεν θέλω να συνδέσω την αποχώρηση της κυρίας Τζέννη Σταυρατζή με την έλευση του κυρίου Καραγιώργου, με την έννοια ότι έφυγε η κυρία Σταυρατζή για να στηρίξει τον κύριο Καραγιώργο, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και ούτε βγαίνει από το ρεπορτάζ και ούτε ισχύει η δίκη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως υπάρχει ρεπορτάζ για το τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα ανάμεσα και σε αυτά τα δύο πρόσωπα, τα οποία όμως καλό είναι όταν θα έχουμε την κυρία Σταυρατζή στο στούντιο να αναφερθεί η ίδια σε όλα όσα έχουν προηγηθεί. Όπως βέβαια και ο κύριος Καραγιώργος όταν θα ανακοινωθεί επίσημα πλέον από το ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Αρταίων. Έτσι. Τώρα, πάμε και σε μια άλλη υποψηφιότητα, πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Κατσακιώρη, διοικητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με ενεργό δράση στην πολιτική ζωή του τόπου, αθόρυβα βέβαια, πάντα από πίσω, ποτέ μπροστά, εννοώντας δηλαδή ως υποψήφιος, αλλά ήρθε η ώρα, φαίνεται, να ξεκινήσει από το χώρο της αυτοδιοίκησης ο κύριος Κατσακιώρης, έτσι δεν είναι? Τον οποίο τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι φίλος καλός με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας. Ο κύριος Φαρμάκης έχει διατελέσει Περιφερειάρχης και μάλιστα με ένα εξαιρετικό έργο, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν και όσοι ζουν στην Δυτική Ελλάδα. Ο κύριος Νίκος Κατσακιώρης έρχεται πλέον να θέσει και τον εαυτό του στη διαδικασία του Σταυρού, της Σταυροδοσίας, να δοκιμαστεί δηλαδή στον πολιτικό στίβο υπό αυτή την έννοια. Αναφέρει ο ίδιος ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στους συντοπίτες μου και η μακρόχρονη ενασχόλησή μου με τα κοινά με οθούν να ζητήσω την ψήφο σας και να δώσω μαζί σας τη μάχη για το καινούριο, το διαφορετικό, τη μάχη της ελπίδας για την ετωλοακαρνανία. Τώρα, ο κύριος Νίκος Κατσακιώρης παραμένει διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Δεν έχει θέμα, διότι εργάζεται και είναι διοικητής σε μια άλλη περιφέρεια, στην περιφέρεια Ηπείρου. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα όσον αφορά την υποψηφιότητά του στα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Εννοείς το ασυμβίβαστο? Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, ναι. Καθώς ο κύριος Κατσακιώρης είναι διοικητής σε ένα νοσοκομείο σε μια διαφορετική περιφέρεια, βάζει υποψηφιότητα σε μια άλλη περιφέρεια, οπότε... Από εκεί από όπου κατάγεται. Ναι, ναι. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει ζήτημα όσον αφορά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κατσακιώρης, όταν θα πλησιάζουν οι μέρες των εκλογών, αν θα προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια, αλλά μέχρι στιγμής όμως παραμένει διοικητής σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Πάμε τώρα και στην περιφέρεια Ηπείρου. Προχθές είχαμε εδώ τον νυν αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Βασίλη Ψαθά, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα και από τον Άρτη ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, κάτι που επίσης ήταν γνωστό. Αλλά άρχισαν και επίσημες ανακοινώσεις και ξαφνικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα χθες, πήραν φωτιά τα social media από μία καταγγελία και την παραίτηση του κυρίου Οδυσσέα Πότση, του θεματικού αντιπεριφερειάρχη, περιφερειακό σύμβουλος επί σειρά ετών, συνεργάτης του κυρίου Καχρημάνη, με την αξιοβίωτη ανάπτυξη στην περιφέρεια Ηπείρου, εκλέγεται ο κύριος Πότσης αρκετά χρόνια τώρα. Καταγγελία λοιπόν αυτή οδήγησε τον κύριο Πότση στο να παραιτηθεί και φυσικά να κάνει αποδεκτή την παραίτησή του ο κύριος Καχρημάνης.
Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θέλει και λεπτό χειρισμό και από εμάς τους ίδιους, αλλά γενικότερα και από τον κόσμο και από όλους όσους έχουν στα χέρια τους ένα κινητό, ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή και κάθονται και βάζουν μηνύματα και μέχρι να αποδειχθεί το αν υπάρχει ζήτημα ή όχι και όχι αν υπάρχει θέμα. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος. Εμείς το αναφέρουμε μόνο και μόνο γιατί. Πρώτον, και ο ίδιος ο κύριος Πότσης και ο κύριος Καχρημάνης ως Περιφερειάρχης προέβησαν σήμερα σε ανακοινώσεις. Από την πλευρά του κύριος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ανέφερε ότι έκανε δεκτή την παρέτηση που υπέβαλε από το αξίωμα του θεματικού αντιπεριφερειάρχη ο κύριος Οδυσσέας Πότσης μετά από τη σε βάρος του καταγγελία από απασχολούμενη στο ιατρείο του. Ο κύριος Οδυσσέας Πότσης έδωσε έγγραφη την παραίτησή του και ανέφερε ότι πρόκειται για ψευδία ήθη και συκοφαντική σε βάρος του κατηγορία και οι υπόλογοι θα δώσουν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή, σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητας, αναμένει τις δικαστικές εξελίξεις και έρχεται και η ανακοίνωση του κυρίου Οδυσσέα Πότση, η οποία αναφέρει ότι εν ώψη της σε βάρος μου αείδους και συκοφαντικής καταγγελίας, απασχολούμενη στο ιατρείο μου περί δίθεν σεξουαλικής παρενόχλησής της, που δημοσιοποιήθηκε πριν καν λάβω γνώση του περιεχομένου της, με πρωτοβουλία του επικεφαλής ίσονος αντιπολίτευσης, υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του αντιπεριφερειάρχη. Η χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η καταγγελία σε συνδυασμό με την επιχειρούμενη αυτόματη πολιτική εκμετάλλευση της καθιστά ηλίου φαϊνότερη τη στόχευσή της. Εν ώψη αυτών, πιστεύω ότι η παραίτησή μου διευκολύνει την ομαλή πορεία της παράταξης στις επερχόμενες εκλογές. Για την επισειρά ετών εμπιστοσύνη, σας εκφράζω ολόθερμες ευχαριστίες. Παράλληλα, σας διαβεβαιώνω ότι η ψευδής αείδης και συκοφαντική σε βάση κατηγορία θα κονιορτοποιηθεί και οι υπόλογοι θα δώσουν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη, αναφέρει ο κύριος Οδυσσέας Πότσης σήμερα, 17 Ιουλίου, σε ανακοίνωσή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και περιμένουμε να δούμε τις όποιες εξελίξεις. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Φυσικά. Επειδή όλα αυτά τα τελευταία, τα 3-4 τελευταία χρόνια, θα πω εγώ ιδιαίτερα, δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε όλα αυτά, αν και εφόσον συμβαίνουν, να βγαίνουν στη δημοσιότητα και πολύ πολύ πιο πριν. Αλλά μέσα σε όλα αυτά όμως έχει μπει ένας μήλος ο οποίος αλέφει τα πάντα. Το ζητούμενο είναι πάντα να περιμένουμε να βγει το πραγματικό πόρισμα όλοι μας πριν βγάλουμε τα αποτελέσματά μας και να τα ανακοινώνουμε και εμείς οι ίδιοι, λες και είμαστε δικαστές στα social media, και από την άλλη να περιμένουμε τελικές αποφάσεις από το μοναδικό αρμόδιο που υπάρχει, το δικαστήριο και τις δικαστικές αίθουσες. Ακριβώς. Για να βγάζουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Πάντως είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο προέκυψε σήμερα και ήρθε μια σειρά ανακοινώσεων για να μας δώσει έτσι, να μας κατατοπίσει για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.